Επιτέλους. Μετά από πάρα πολλά χρόνια θα κάνω πρωινό. Το ήθελα. Θα την πάρω τη ζώνη. Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος, εγώ τον γνώρισα πριν 2 εβδομάδες. Πότε είχα πάει στην Δανάη, 2 περίπου εβδομάδες. Είναι ένας πολύ ωραίος τύπος και επειδή θέλω να μάθω πολλά περισσότερα γι' αυτόν, μας κάνει την τιμή και κρύβομαι. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ο Απόστολος Ρουβάς! Απόσταση 2 μέτρα. Κάποια απόσταση παραπανήσια, αλλά εμπάσχεται. Αυτό θέλατε, ό,τι θέλουν εδώ πέρα με κάνουν, να ξέρεις, θα φω εγώ. Κουκλάκια ζωγραφιστά είμαστε, έλα, άστα τώρα, άστα. Απόστολε. Νίκο. Τι γίνεται ρε Απόστολε. Τι να γίνεται, καλά, όλα μια χαρά. Αρχικά, πώς θέλω να σου πω κάτι, ότι εγώ, για κάποιο λόγο, πες με τρελό, εγώ δεν ήξερα ότι ο Σάκης έχει αδέρφια. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι υπάρχουν κάποια αδέρφια. Λέω μπράβο λοιπόν στην οικογένεια αυτή. Και μαθαίνω λοιπόν ότι θα είσαι στο πρωινό με τη Δανάη, στο Πάμε Δανάη. Ούτε ότι ήσουν σεφ ήξερα. Αλλά τώρα τελευταία το έπαθες αυτό. Καταρχήν δεν είμαι σεφ, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Τέλειο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Σου δίνω εγώ το γιατί, πάρ' το άμα θες. Χαλάνη σου. Φεύγοντας από εδώ μπορεί και να είμαι. Φεύγοντας μπορεί. Δηλαδή ασχολείσαι απλά με τη μαγειρική. Ή το έχεις ψάξει λίγο. Ουσιαστικά σπουδάζω μαγειρική. Έχω ακόμα άλλο ένα εξάμηνο. Σταμάτα ρε Απόστολε. Αλήθεια. Αλήθεια το λες. Και βέβαια. Μπράβο ρε. Έχω ακόμα ένα εξάμηνο για να ολοκληρώσω τη σχολή. Σπουδάζω. Μπορούμε να πούμε και σε ποια σχολή. Δεν νομίζω, αλλά πες. Μη σαν να μην ρώτησες. Άμα θες να πεις, πες. Έχει σημασία, άμα σου κάνουν δώρο το υπόλοιπο εξάμηνο, πες το. Αν όχι, μην το πεις. Στη Λεμόν σπουδάζω. Πολύ ωραία σχολή, μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ, μέχρι να πεις ότι εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ πιο σοβαρά με το κομμάτι της μαγειρικής. Ναι. Με τι ασχολιώσαν το? Με πολλά και διάφορα. Είσαι αυτός ο τύπος. Είμαι αυτός ο τύπος που ήμουν τύπου λίγο τυχοδιοκτική ζωή. Από εδώ από εκεί. Εν τω μεταξύ είμαστε συνομήλικες, 23 κι εσύ. Ναι, περίπου. 23 χρόνια. Πλάς φοιτιά. Άρα λοιπόν εσύ, επειδή διάβασα λίγο το κομμάτι ότι σε αρέσουν πάρα πολύ και τα extreme sports και γενικά κάπως είσαι πολύ ψυχής διατροφής και όλη η οικογένεια το έχει, είναι προβληματικό αυτό, ήθελα να σας το πω και ο άλλος τρελαίνεται. Είστε πολύ υγιεινή διατροφή. Αυτό από τους γονείς το πήρατε? Ή από μόνα σας είπατε μια μέρα σιγά σιγά θέλω να προσέχω τη διατροφή μου? Γιατί και με γυμναστική και διατροφή κάπως δεν πάει κάτι καλά. Εντάξει, νομίζω ότι ουσιαστικά υγιεινή διατροφή κάναμε, γιατί ήταν διαφορετικός ο τρόπος γενικότερα που τρώγαμε όλοι μας πριν από αρκετά χρόνια. Δεν είχαμε τόσο πολύ τα fast food. Δεν μεγαλώσαμε με τα μπέργκερ και με ξέρω εγώ. Έχει δίκιο, παιδιά, έχει δίκιο. Ήταν αλλιώς. Κέρκυρα εσύ, Ναι. Από την Κέρκυρα πότε ήρθες, τώρα κοντά? Από την Κέρκυρα ήρθα το 13 τα Χριστούγεννα. Τώρα κοντά λέγεται. Ναι. Είχα έρθει για άλλα 4 χρόνια το 2000, έκατσα μια τετραετία. Βέβαια δεν ήμουν πολύ καλά τότε, δεν είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα και αυτό που έκανα, ξαναγύρισα στο νησί. Τι έκανες, αλλά, μπορώ να ρωτήσω? Δούλευα σε μια εταιρεία εισαγωγής ρούχων. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδί. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή πήγαινες και τι έκανες, εσύ ήσουν κάπου πήγαινε? Αντιπρόσωπος. Εμπορικός αντιπρόσωπος. Πήγαινες και τους έλεγες τέρνετε τα ρούχα μου και σου έλεγε κανείς όχι, αποκλείεται. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί χάθηκε αυτή. Δεν το πιστεύω. Γιατί είσαι, αρχικά είσαι πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Επίσης, επειδή με κάποιο τρόπο σου μοιάζει ο Σάκης, θεωρώ ότι είναι σαν να σε ξέρουμε. Αλλά στο βλέμμα μέσα είστε διαφορετικοί. Γιατί τον έχω δει από κοντά. Είστε διαφορετικοί στο βλέμμα. Ήθελα να το πω, παιδιά, και αυτό. Το βλέμμα τα λέει όλα. Όχι, εκεί φαίνεται διαφορά. Είναι πολύ φυσιολογικό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Όσο και να θέλεις να την γράψεις κάποιον. Προσπάθησε ο Σάκης να την γράψει, δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει το παιδί, έκανε τα δικά του. Ξεκινάει, μαγειρεύει, προσπαθεί, ανεβάζει. Εγώ πλέον να ξέρει το Σάκη, τον λέω αδερφός του Απόστολου. Εμένα αυτό μου αρέσει να λέω. Ο αδερφός του Απόστολου που είναι τραγουδιστής. Άρα λοιπόν εσύ ήρθες, έκανες μία δοκιμή σε ένα χώρο αυτόν μέσα σε όλα που έψαχνες. Γενικότερα να έχω δοκιμάσει αρκετά πράγματα. Έχεις δοκιμάσει? Ναι, αρκετά. Δηλαδή έχω ασχοληθεί και με ιστιοπλοϊκά σκάφη. Έχω δίπλωμα, δούλευα σαν καπετάνιος, έκανα μεταφορές. Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Παιδάκι μου, κουντουρτισμένο λέγεται αυτό, το λέμε Θεσσαλονίκη, που δεν κάθεται λίγο και ήσυχο. Δεν κάθομαι, ναι, η αλήθεια είναι. Δεν κάθεσαι ήσυχο. Και τώρα έχει κάτσει, μπίλια εννοείς. Τι νιώθεις? Θεωρώ ότι μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Ωραίος.
Τώρα αυτό το κομμάτι με την τηλεόραση είναι κάτι τελείως καινούριο για μένα. Της αρέσει! Λοιπόν, είναι κάτι τελείως καινούριο, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το μαγειρικό μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαγειρική μου αρέσει πάρα πολύ, από πάντα μου άρεσε. Απλά τώρα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί αλλιώς να μαγειρεύεις στο σπίτι σου για να φτιάξεις, να φάει ένας φίλος σου μια παρέα. Σου βγήκε, δεν σου βγήκε, πώς ήθελες να το φτιάξεις. Έχεις απεριόριστο σημασία. Χρόνο και αλλιώς θα κάνεις κάτι επαγγελματικά. Και είναι ειδικά στην τηλεόραση που είναι λίγο περιορισμένα και ειδικά με τη Δανάη που δεν σε αφήνει να μαγειρέψει. Παρακολουθούμε. Εντάξει, έχει σημασία. Δεν με αφήνει να μαγειρέψω, αλλά και χωρίς τη Δανάη δεν θα μπορούσα και να μαγειρέψω. Συγγνώμη, ρε Στέλιο. Συγγνώμη. Αυτά τα πάμε, Δανάη με δύναμη τώρα. Τι είναι αυτά καινούρια. Μπερδεύεται από το πρωινό. Το αγαπάμε το μωρό, αύριο το πρωί να πεις ένα καλό μεσημεράκι χωρίς λόγο. Θέλω το έχεις δει εκπομπές σου. Καμία. Αλήθεια λες. Καμία. Είσαι πολύ ωραίο, σε βλέπουμε εμείς. Είναι τέλειος γιατί είσαι. Όχι, αλήθεια. Γιατί ρε παιδί μου, αυτό που λες, όταν κάποιος δεν έχει πολλή εμπειρία στην τηλεόραση, έχει κάποιες φορές πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εσύ εκεί. Είναι σαν να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι σαν να μην σε νοιάζει τίποτα. Δεν έχεις μπει μέσα σε ένα καλούπι να πεις ποιο είναι το προφίλ μου. Δεν έχετε ανάγκη. Αλλά θέλω να πω, ποιο είναι το προφίλ μου, ποιο δεν είναι. Είναι καλά τα φώτα μου, δεν είναι. Είσαι εκεί πέρα, κάνεις το δικό σου. Οπότε αυτό να ξέρεις, εμάς που βλέπουμε τηλεόραση, νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια. Και εκεί πέρα είναι και η σύνδεση. Είναι στιγμές πραγματικά που ξεχνιέμαι ότι πραγματικά εκείνη τη στιγμή υπάρχει μια κάμερα και με τραβάει και με βλέπει πόσος κόσμος. Είναι, ξεχνιέμαι γιατί μπορεί να είμαι σε αυτό που κάνω, σε αυτό που μαγειρεύω, σε αυτό που θέλω να ετοιμάσω και πολλές φορές πραγματικά ξεχνιέμαι. Βέβαια, δεν σε αφήνει το αυτή ποτέ δεν να εσύ χάσεις. Δεν σε αφήνει, αγόρι μου, είναι αυτό το ακουστικό. Εμείς έχουμε χάσει 40%. Από τηλεόραση παρακολουθούσες, να πεις, με κάποιο τρόπο. Ναι. Ωραία. Από τα μαγειρικά τα reality, δεν θέλω να πω Masterchef, το είπα. Ενώ από το Masterchef, αλλά και από άλλες εκπομπές που μαγειρεύουν πολύ ωραίοι μάγειρες, εννοώ. Ναι. Είναι κάποιος που σου αρέσει το στυλ του. Ωραία. Πολύ δυνατό αυτό. Πολύ δυνατό. Θέλω λίγο μια χαρά, τον έχουμε στο όπα από τόση ώρα. Ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι αυτός μου αρέσει περισσότερο από κάποιον άλλον. Ας πούμε, ο Καλλίδης είναι μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίος ο Καλλίδης. Μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ καλός. Μ' αρέσει γιατί έχει αυτό το πολύ προσιτό με τον κόσμο, αυτή την επαφή και στο πιο γήινα πράγματα. Ο Πετρετζίκης δεν σ' αρέσει. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τα λέμε και αυτό. Νομίζω ότι ο Άκης είναι δικό του στυλ. Ναι, έχει δημιουργήσει μια δική κατηγορία. Πιστεύω ότι ο Άκης με έναν τρόπο είναι σαν να το έκανε πολύ πιο συγκεκριμένο ότι είμαι σεφ, ενώ το έκανε πολύ πιο συγκεκριμένο. Είναι και ο Μποτρίν από την άλλη πλευρά που έχει τα νεύρα του. Σε ενδιαφέρει αυτό καθόλου, φαντάζομαι. Εντάξει, ο πατριώτης μου, εντάξει, είναι καλός. Λίγο εκνευρίζεται, αλλά. Σφυρίζεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λόγω του νησιού, έτσι. Εκεί είμαστε και λίγο. Δεν είμαστε πολύ. Δεν φοβάται οι άλλοι. Δεν φοβάται. Δεν φοβάται οι άλλοι δίπλα σου, Δανάη. Είναι ατρόμητη. Είναι ατρόμητη. Ή έχει άγνοια. Το δύο θα αγοράσω. Πες μου κάτι. Δεν ξέρω τώρα πώς να το ρωτήσω. Κάπως ντρέπομαι με τον άνθρωπο. Το ρωτήσω και τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει καμία ντροπή. Εσύ, ας πούμε, τώρα είσαι μόνος σου. Γιατί επειδή μου στέλνουν και μηνύματα για τα περιστατικά, θέλω να συζητήσουμε. Εδώ πέρα θα το μασκοπουλήσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, πήγες εδώ πέρα. Τι ώρα είναι, καταρχήν μπορούμε να μιλήσουμε άνετα. Πώς θα περιμένουμε να πάει μετά τις 12. Είσαι μόνος σου, πες. Είμαι μόνος μου. Αμάν, τι έχει να γίνει. Γενικά το κομμάτι αυτό, οικογένεια, να κάνω παιδιά, να το προχωρήσω κάπως, είναι κάτι που είναι μπροστά ή απλά τρέχεις ένα δρομάκι παραδίπλα και θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει. Ωραίος. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα ήθελα να κάνω κάτι βεβαιασμένο. Πολύ ωραίος. Νομίζω ότι τα πιο ωραία πράγματα έρχονται τελείως μόνα τους. Δηλαδή τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Μπαπ, απλά σκάνε. Η Δανάη, πιστεύεις, έχει κάποια γνώση από μαγειρική ή καθόλου? Είναι πολύ καλή μαγειρίσα. Επειδή είναι. Έχω φάει από τα χέρια της Δανάης. Το μωράκι μου! Το μωράκι του μαγείρεψε. Ναι, πραγματικά όχι. Είναι πολύ καλή μαγειρίσα. Δεν ξέρω. Σου μαγείρεψε. Δεν ξέρω. Το αφήνω εδώ. Δεν ξέρω καθόλου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα σου μαγειρεύουν, δεν ξέρω. Το φαΐ είναι πολύ. Όχι, δεν μαγειρεύεις όποιον να είναι, μου λες εμένα τέτοια. Άμα σε καινούργια φαγητό υπάρχει μεγάλη αγάπη. Αυτό εννοώ. Τίποτα άλλο. Αγάπη υπάρχει. Υπάρχει αγάπη. Εμένα σήμερα πιστεύεις υπάρχει πιθανότητα φεύγοντας από εδώ να έχω μάθει να κάνω κάτι της? Τι νιώθεις μέσα σου? Κοίτα, λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολο γιατί
έμαθα καταρχήν ότι δεν τρως καθόλου κρέας. Βέβαια, δεν τρώω κρέας. Εδώ και ένα χρόνο, παιδιά, εδώ και ένα χρόνο. Και δεν τρως ούτε γαλακτοκομικά. Γαλακτοκομικά τα αποφεύγω γιατί δεν συνεννοούμε με τα μέσα μου. Δεν εννοώ, θέλω ωραία. Πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν, μόνο με φέτα να ζω, αλλά δεν γίνεται. Αυτό που σκέφτηκα να φτιάξω είναι μια πίτσα. Πολύ εντυπωσιακό για μεσημέρι. Πολύ ωραία. Αρχικά είναι τέλεια η ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε με σένα, Απόστολέ μου, να ξαναμπω στην κουζίνα εδώ με τις φίλες μετά από χρόνια, να με ξαναδούν πίσω από τον μπάγκο. Α, εντάξει, τελεθήκαν ο κόσμος. Ωραία, πολύ ωραία. Ένα μπράβο Νίκο, ήθελα χωρίς λόγο. Λοιπόν... Άρα, α, θα βάλω και εγώ γάντια ή δεν έχει για μένα. Δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και τόσο. Δεν πειράζει, δεν θα τη φάει κανείς την πίτσα, δεν θα τη φάει κανείς αυτή που θα φτιάξουμε. Λοιπόν... Να τη φάτε πάνω την πίτσα του Απόστολου, να τη φάτε. Να την πάρετε πάνω. Περιμένουν πώς και πώς μια αγωνία. Όπως ακούστηκε αυτό, τέλεια. Ωραία. Πάμε από στο λέω. Μην δίνει σημασία εδώ. Δεν θα πρέπει να δίνει σημασία σε μένα. Έτσι μορφωθώ. Λοιπόν. Άρα, ζυμάρι έχεις κάνει εσύ απόψε. Έχεις ετοιμάσει λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, έχω καθίσει και έχω ζυμώσει. Γιατί ουσιαστικά το ζυμάρι θέλει χρόνο να. Να φουσκώσει, να είναι έτοιμο να μπορούμε να το φτιάξουμε. Να το δουλέψουμε. Ωραία. Λοιπόν. Άρα, εδώ τώρα θα πούμε και τα υλικά κανονικά. Εγώ δεν ξέρω, τρελαθώ. Να τα πω τα υλικά. Τα υλικά είναι κατά επιλογή τι αρέσει στον καθένα. Τώρα έχω κάνει μια επιλογή με λαχανικά. Είναι με λαχανικά η πίτσα που θα κάνουμε. Πίτσα vegetarian θα την πω. Κρεμμύδι, πιπεριά. Μανιτάρι βλέπω. Μανιτάρι. Ντομάτα. Αγκινάρα. Πολύ δυνατό. Πολύ ωραία. Πάμε. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν. Αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε τη σάλτσα. Τη σάλτσα καταρχήν. Τη ζύμη μα την έχουμε. Η ζύμη περιμένει. Κάνει τη σάλτσα. Άρα. Κάνε τα δικά σου εσύ, εγώ θα κάνω τη Δανάη. Προς τα πάνω ήθελα τη μουσική. Γιατί σε παρακολουθώ ταυτόχρονα, θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει. Αυτό είναι ντομάτα φρέσκια. Είναι ντομάτα αποφλοιωμένη σε κονσέρβα. All right then. Λοιπόν, and we're going to... έχουμε βάλει μια σκελίδα σκόρδο, ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Θα βάλουμε το αλάτι με ντομάτι. Ναι. Πολύ ωραία. Δύο πρέζες είδα εγώ. Δύο, πάμε τρεις πρέζες με τις υγείες σας. Τελειώστε. Εδώ η πίεση θα χτυπήσει τα τέσσερις. Α, όχι. Ρίγανη. Ρίγανη, πιπέρι. Και ζάχαρη θα βάλεις, ρεαλίτη. Και λίγο ζάχαρη. Βέβαια. Πολύ σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό το ξέρα και εγώ, να ξέρεις. Δεν φαίνεται ότι ξέρω πράγματα, αλλά κάποια ξέρω. Κάτι πρέπει να σου... Πρέπει να όσο... Λοιπόν, να έρχεται να μαγειρεύουμε και το πέρα ο Απόστολος. Και όχι μόνο στην άλλη, όχι μόνο στην άλλη. Κατά τις 12 τελειώνω. Τι ώρα πρέπει να είμαι εδώ. Εδώ πέρα μπορείς να είσαι στο stand-up. Αύριο, αντί για stand-up, να κάνουμε μαγειρική με τον Απόστολο, εγώ προτείνω. Να αρκεί να μας μαγειρεύεις και αύριο. Λοιπόν. Ωραία. Εγώ έβαλα τα γάντια μόνο για να κάνω σετάρισμα. Δεν κάνω κάτι. Ωραίος. Κάναμε τη σάλτσα. Έλα, θέλα, ναι, σάλτσα. Λοιπόν. Κουράγιο. Είναι καλά. Τα έχεις μάθει αυτά, ε. Έχω συνηθίσει. Είσαι συνηθισμένος. Με έχει εκπαιδεύσει η Δανάη, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Εδώ το ζυμάρι. Η ζύμη μας είναι αρκετά μαλακή. Μπορούμε να την απλώσουμε. Αν δεν βάζεις κάποιο, κάνεις με τα χέρια στο κάνεις. Μπορείς να την απλώσεις και με πλάστη, αλλά... Καλύτερα με τα χέρια. Καλύτερα με τα χέρια. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τη ζύμη. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε και λίγο με τον πλάστη. Έχει μαλακώσει αρκετά η ζύμη. Έχει μαλακώσει αρκετά γιατί έχει ζέστη. Είναι αρκετή... Μπράβο, και είναι και αρκετή ώρα εκτός. Είναι αρκετή ώρα εκτός, παιδιά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Απλώς αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι κακό στη ζύμη. Κάτι κακό, τη το κάνατε. Πολύ εντυπωσιακό. Θα ξαναρθεί εδώ μετά. Ναι. Ωραία, θα περιμένω με αγωνία. Ωραίος, πολύ δυνατό. Μπράβο, συγχαρητήριο. Μην κάνεις τα χορευτικά, θα πάθω τρέλα, ε. Πολύ ωραία. Δεν θα αγχώνεστε, παιδιά, κάνουμε μαγειρική. Κάνουμε μαγειρική με χορευτική. Τώρα δεν είμαστε και πολύ. Τώρα βάζεις και εσύ, άστο τώρα. Τώρα το άστο. Εδώ είμαστε ό,τι να είναι. Θέλουμε το γύρω-γύρω του να πεις, παιδί μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Εγώ μπορώ να τα φάω αυτά, είναι ντεκόρ. Μη φύγω σαν ψέμα. Κάτσε να σου πω. Για μιλά. Καλά είμαστε. Είμαστε πολύ δυνατοί. Μπράβο. Βάζουμε τώρα το κρεμμύδι για κάποιους που δεν έχουν δει. Εγώ ζω εξαιρετικά, να ξέρετε. Για κάποιους που? Που δεν μας έχουν καταλάβει, γιατί εγώ χορεύω, τρώμε ελιές. Πιστεύεις είναι μια μαγειρική που ο κόσμος θα μπορέσει να πάρει συνταγή? Τι νιώθεις μέσα σου?
Λοιπόν. Η μαγειρική εδώ, παιδιά, αυτή είναι, λυπάμαι. Αυτά να τα πάρω από το πλευρό του, να τα κόψω 2-3. Κόψε, βοήθα λίγο, Σινίκο, γιατί δεν το έχει πολύ. Φωνάζει και ο Στέλιος. Μην δίνει σημασία στο Στέλιο και η ζωή σου θα είναι μικρότερη. Τελειώνουμε, τελειώνουμε, Στέλιο. Πάμε, πάμε. Γεια σα, εδώ. Θα κάνω εγώ την Τανάη. Ρε Απόστολε. Μα δεν βοηθάτε, δεν βοηθάτε, τρελαθήκαμε. Συγγνώμη. Breaking news. Πήρε η Δανάη τηλέφωνο και είπε ότι δεν μας τον δίνει. Να της πω κάτι, περίμενε. Δεν σε ρωτήσαμε. Να, το άδικα έγινε το τηλέφωνο. Άμα θέλει ο άνθρωπος. Ωραία. Άρα τώρα να πούμε έτσι πολύ χοντρικά, γιατί θα κλείσω τώρα, το νιώθεις. Θα κλείσω σε λίγο. Πολύ χοντρικά κάνουμε αυτό, το σταυρώνουμε. Το σταυρώνουμε, πολύ ωραία. Έχουμε προθερμάνει κάποιο φούρνο, να φανταστεί ένας άνθρωπος. Εμείς εδώ δεν έχουμε τόσο τέλειο. Εντάξει, τον υγειακό φούρνο στο maximum, γιατί κανονικά η πίτσα θέλει 320 βαθμούς, 340, θέλει μεγάλη θερμοκρασία. Ο άνθρωπος μου λέει συνταγή, το νιώθετε, και εγώ ντρέπομαι πια. Γι' αυτό το λόγο και στο σπίτι δεν μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που βγάζει ένα μαγαζί, γιατί θέλει πολύ δυνατό φούρνο. Πάντως, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα εδώ. Αυτό πιστέψτε κι εσείς, έχει σημασία. Έλα μπροστά. Απόστολε, πραγματικά όμως να έρθεις. Αύριο 2 η ώρα να είσαι εδώ, να σε ετοιμάσουμε. Να έρθει ο άνθρωπος, να κάνουμε σαν ωραία, να έχουμε χρόνο. Χάρηκα ειλικρινά πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω, χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε πολύ ωραίος τύπος. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζουμε όλοι. Ο Απόστολος Ρουβάς, κυρίες και κύριοι.